Στην Κίνα λοιπόν τα κρούσματα έχουν αρχίσει να μειώνονται. Οι θάνατοι που ανακοινώνονται, τονίζω το που ανακοινώνονται, γιατί ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κανείς, έχουν μειωθεί εντυπωσιακά. Άρα λοιπόν ίσως εκεί να έχει αρχίσει το κλείσιμο του κύκλου. Θα καλημερίσω, γιατί για αυτούς είναι πρωί-πρωί, 6-7 η ώρα, ένα ζευγάρι Ελλήνων που ζουν στην Κίνα, τον κύριο Καπογιάννη και τη σύζυγό του, την κυρία Οικονόμου. Καλημέρα σας. Και νομίζω ότι είναι. Καλημέρα για εμάς. Για εσάς είναι μια καλή μέρα, ίσως η πιο καλή μέρα εδώ και 2 μήνες. Μπορούσαμε να πούμε ναι, γιατί χτες μάθαμε ότι πλέον θα ανοίξουν και επίσημα τα πάντα. Θα ξεκινήσουν εστιατόρια, καφέ, σιγά σιγά να ανοίγουν και να λειτουργούν όπως παλιά. Αυτό είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό και πολύ ελπιδοφόρο, θα μου επιτρέψετε να πω. Όλο αυτό το διάστημα. Η Ανατολή του Ηλίου αναμένεται να είναι πραγματικά όμορφη. Πότε μπήκατε σε καραντίνα? Εμείς ξεκινήσαμε 20 Γενάρη και μέχρι και σήμερα βρισκόμαστε στο σπίτι μας 51 μέρες. Oh. Βγήκαμε μόνο 4 συνολικά φορές. 2 για να πάμε στην τράπεζα και 2 για να κάνουμε μεγάλο σούπερ μάρκετ. Ζήσατε 51 ημέρες κλεισμένοι στο σπίτι και βγήκατε μόνο 4 φορές. Δηλαδή, στην αναλογία βγαίνατε μια φορά κάθε, ξέρω εγώ, 12 μέρες. Βασικά, αναλογικά ναι, αλλά δεν ισχύει αυτό. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι στην αρχή, όταν είδαμε τι έρχεται, ναι, πήγαμε και πήραμε τα απαραίτητα εφόδια, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με όσο το κομμάτι των logistics γενικότερα στο σπίτι. Και αφού πλέον έληξε και ο συναγερμός και ανοίξανε και οι τράπεζες, επειδή έπρεπε να γίνουν κάποιες συναλλαγές, τότε πήραμε τις μασκούλες μας, περπατήσαμε, ούτε μεταφορικά μέσα ούτε τίποτα, για να πάμε στην τράπεζα. Ναι. Η κατάσταση στην τράπεζα, από απόσταση όλοι δεν ήμασταν. Ήμασταν 4 άνθρωποι, ένας μέσα, ένας έξω, ένας πίσω από τον κησέ. Δεν ξέρετε πόσο σας καταλαβαίνουμε. Όταν μας τα λέγατε πριν από ένα μήνα, λέγαμε κοίτα να δεις τι τραβάνε οι άνθρωποι εκεί κάτω. Ότι θα γινόταν αυτό εδώ και χειρότερα, γιατί οι Κινέζοι ίσως έχουν και μια λίγο διαφορετική κουλτούρα. Εδώ δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Δεν είναι ότι δεν περνάει από το μυαλό μας, ούτε στα χειρότερα όνειρα δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το δυνατό σημείο των Κινέζων είναι 2 πράγματα τα οποία και η Δύση τα έχει. Απλώς δεν τα έχει αναπτύξει και δεν τα έχει χειριστεί σωστά. Το ένα είναι τεχνολογίες. Ναι. Δηλαδή, τώρα πριν λίγο συζητούσαμε με τους γονείς μας και μας λέγανε ότι το online σούπερ μάρκετ θα τους το φέρουν στις 31 του μηνός. Ναι, υπάρχει τεράστια ζήτηση. Ενώ σε εμάς είναι πολύ πιο άμεσο αυτό. Ακόμα και ένας ηλικιωμένος ξέρει να ψωνίζει online. Ναι. Και τώρα, το δεύτερο, ναι, ο κόσμος, θέλοντας και μη, ακούει τους κανόνες. Πολύ όχι βασικό. Μόνο της υγιεινής, αλλά και του κράτους. Και καλά κάνει. Και εμείς αυτό κάναμε. Ξένοι και ξεξένοι, όλοι γίναμε ένα. Δεν έχει σημασία από πού μπορεί να είσαι. Τώρα, να ρωτήσω αν αυτό το διάστημα που μείνατε στο σπίτι πληρωνόσασταν, αυτό είναι το ένα, γιατί αυτό είναι που ψάχνουμε όλοι εδώ, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και το δεύτερο, αν σήμερα αποκαθίσταται η ζωή εκεί στο 100%, δηλαδή θα ανοίξουν όλα τα μαγαζιά, θα μπορείτε να βγείτε όλοι έξω και αν σας λένε ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να ξανακυλήσει το πράγμα. Φυσικά και πληρωθήκαμε, γιατί εμάς μας πληρώνουν με το μήνα, δεν μας πληρώνουν με την ημέρα. Αλλά κάποιοι εργάτες που δουλεύανε στα καράβια, φυσικά δεν πληρωνόντουσαν. Μάλιστα. Βέβαια, τώρα το κράτος είχε πάρει την απόφαση να τα κλείσει όλα για το καλό όλων και καλά έκανε. Και μετά, αφού αποφάσισε ότι πρέπει να ξανανοίξουν για να ξαναλειτουργήσει πάλι η οικονομία, είπαν ότι θα τα ανοίξουν σταδιακά, δηλαδή θα ξεκινήσουν τα εργοστάσια να λειτουργούν. Πόσο κόσμο είχαν, 100 άτομα? Δεν θα λειτουργήσει με 100, θα λειτουργήσει με 30, με 40 άτομα. Για να μην μεταδοθεί ξανά ο ιός. Και στα εστιατόρια και στα καφέ λειτουργούσαν μόνο για delivery και take away. Τώρα ξεκινήσαν να μπορείς να πηγαίνεις, να κάθεσαι και να τρως εκεί, να πίνεις τον καφέ σου όπως παλιά. Και κάνανε και κάποια πειράματα, δηλαδή με ποια έννοια. Εμείς εδώ, επειδή είμαστε σε περιφέρειες, ουσιαστικά, η πόλη του Νίγκμπο που βρισκόμαστε έχει πάρα πολλά νησιά. Είναι σαν την Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, όμως η σύνδεση με τα νησιά δεν είναι μόνο μέσω καραβιών, αλλά υπάρχουν και οι γέφυρες.
Οπότε λοιπόν τι κάνανε. Απομονώνανε την κάθε ζώνη. Πήγανε λοιπόν την πρώτη μέρα, ανακοινώσαν την ημέρα Κυριακή, θυμάμαι. Σηκώσανε την μπάρα για να περάσει ο κόσμος. Πέρασε ένας, κολλήσανε πέντε. Τα ξανακλείσαν όλα με τη μία. Αυτό ακριβώς. Ελεγχόμενη κατάσταση. Λοιπόν, μην πούμε πιο πολλά, να σας αφήσουμε να χαρείτε το πρωινό και την Ανατολή, να χαρείτε αυτή τη μέρα, να σας πω ότι σας ζηλεύουμε και ότι πραγματικά ευχόμαστε να έρθει και εδώ, σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αυτή η μέρα που αυτός ο εφιάλτης, αυτή η βαριά σκιά, το πλάκωμα που έχει πέσει πάνω μας, θα είναι μια ανάμεση. Το μήνυμα το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε είναι να υπάρχει ψυχραιμία, χαμόγελο. Κανείς δεν θα πάθει τίποτα με το να κάτσει τόσες μέρες στο σπίτι. Ήδη εμείς κάτσαμε 51 μέρες και είμαστε, όπως μας βλέπετε, μία χαρά. Δύο χαρές σας βλέπουμε και τους δύο πολύ χαρούμενους. Από το κράτος, να τους ακούμε πιστά, γιατί θα βοηθήσουν στο 100%. Ακριβώς. Το καλό μας θέλουν. Από τη δικιά μου τη μεριά είναι να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και δεν θα το πει σημαντικό. Παιδιά, μην ξεχνάμε, μετά τη βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο. Καλή σας ημέρα. Πολύ, πολύ σας ευχαριστούμε και για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καπογιάννη και την κυρία Καλά. Δύο Έλληνες, δύο συμπατριώτες μας που ζουν στην Κίνα, που πέρασαν τη μεγάλη θύελλα εκεί στην Κίνα και πήγαν όλα καλά για αυτούς.